κάτι μπορεί να γίνει. Πράγματα. Είναι μια πολύ πολύ καλή αυτή η κατευθύνση και οδηγίες ότι σώσε σε αυτόν τον τόπο που είναι πολύ ευλογημένος από τον Θεό, έχει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και τόση ομορφιά έχει επίσης, να καλλιεργηθούν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, να υπάρξει μια σωστή αγροτική ανάπτυξη και πρόοδος στο νησί των Κιθήρων και αυτό ευχόμαστε κι εμείς και εγώ θα μου επιτρέψετε γιατί έχω δύο υποχρεώσεις τώρα, είναι στους Αργωστοί και στους Αραίους και στο Μικαιδινές, με περιμένω. Αλλά ήθελα έτσι να το κοντάσω να σας ευχηθώ να τον ζωήσω τον κύριο Τερφυράκη και εσάς και να ευχηθώ να έχει πολύ καλή επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Είχα παρακολουθήσει πριν από ένα μήνα, νομίζω, και μια άλλη προσπάθεια της παράλληλη που είχε, νομίζω, καρπούς και θα έχει καρπούς γιατί οπωσδήποτε θα οργανωθούν αυτές οι αγροτικές εργασίες. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία και καλύτερη να σώσεις. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Περιφέρειας Αττικής, είναι πραγματικά σημαντικό το γεγονός αυτό και αποτελεί συνέχεια προηγουμένου που ανέφερε και ο προηγουμένος ο Σαββατινόνατος, διότι ο πρωτογενής τομέας στο νησί μας έχει ανάγκη από καθοδήγηση, έχει ανάγκη από οδηγίες, από νέες γνώσεις και φυσικά από επιτήρηση για να γίνονται τα πράγματα σωστά. Έτσι λοιπόν καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή της αντιπεριφέρειας και ευχόμαστε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει συνέχεια. Διότι
μέσα στην κρίση την οικονομική που περνάμε, ο πρωτογενής τομέας στο νησί μας και η προσφορά υπηρεσιών στο τομέα του τουρισμού είναι τα δύο κύρια όπλα που πρέπει να αξιοποιήσουμε στη συνεργασία με την αντιπεριφέρεια για το νησί μας. Και πάλι καλώς ορίσατε, καλή επιτυχία στην αποψινή ημερίδα. Ευχαριστώ πολύ το Δήματο. Κυρία Αντιπεριφερειάρχα, σας κάνω την τιμή. Η τιμή να σας κάνω. Η τιμή είναι ότι τα θυμάστε. Πρέπει να προσέξετε όσοι νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο, γιατί όλα αυτά τα κόλπα που γίνονται από τη διοίκηση και από την υπουργεία κλπ. Καλά είναι, αλλά έχω την εντύπωση, επειδή κάνουμε κάτι ίδιο στην Τριζινή Αλατίνα, ότι είναι λίγο τα πράγματα να πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί η γραφειοκρατία έχει σαν διευθύνσει ό,τι μπορώ να πείσω εγώ. Είμαι πολύ επιφυλακτικό. Τώρα η Ματρίνα μπορεί να τσαλίζει την ξαναπέρα αυτά. Και να λέει ότι είμαι πολύ επιφυλακτικό στα νέα προγράμματα, είναι ωραία, αλλά όταν βάζει πολλέ προποθέσει, μερικέ φορέ είναι το ρούχο που δίνει να φάει και μετά που παίρνει το φαγητό του στόχου. Και δεν μπορεί να το κάνει. Τώρα, εδράτε με τις ευκαιρίες που εδώ θέλει αυτό εδώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, οι υποψήφοι Δήμαρχοι, νομίζω είδα ή τι θα είναι, αγαπητοί φίλοι, να πω μόνο δύο λόγια, γιατί η εκδήλωση για όσους πω, αφού είμαι εδώ στην Πίθερα και βλέπω και το Δήμαρχο και τους πάντες και τον Πολίτη και τους συμμετοχούν και πω ότι αυτή ακριβώς η εκδήλωση πέρα από το τι θα δώσει, δίνει ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί τη διοργανώνεται από εμάς. Μας φιλοξενεί εδώ ο Δήμος ο Πρωταθλητής και με τους συνεταιρισμούς, ποταμός, λιβάδι, με εξωτερικό κλπ. Που τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα μαζί. Μαζί. Και αν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί με το εμείς και όχι με το εγώ, μπορεί και να γίνει και κάτι. Μπορεί και να μην γίνει το κάτι άλλο, αλλά κάτι θα γίνει παραπάνω από το 10, το 20, το 50, το 60. Και δεν θέλω να πω ότι μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζείτε, και εμείς από κοντά, αλλά εσείς περισσότερο πιστεύω. Γιατί εμείς έχουμε και ένα ρούστο και μια λεζάδα κάνουμε όπου πάμε και είμαστε υποτίθεται κάποιοι, αλλά δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε πρόσωποι του καθενός ή των πεσμένων. Σε αυτή την εποχή όπου η ηγετική αυτοτελή σπόρη, η κυρία Δημαρχία, έχουν κοπεί 65-67%, δηλαδή μας έχουν κόψει τα πόδια και τα παιδιά, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, πολλές φορές κόντρα στο κεντρικό κράτος, και ας πω ένα απλό παράδειγμα. Απόψε, ας πούμε, που εγώ λείπω, αλλά έχω βάλει άλλον να το προτείνει στον Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφασίστηκε πριν από 10 λεπτά, τα είδε σε συνεδρίαση. Δύο πράγματα για τα κύτταρα του χέρια που έχουμε. Ένα είναι η προγραμματική που κάνουμε, η οποία εσείς την περνάτε την νόμιμη αύριο, μαζί παράλληλα, να κάνουμε το έργο στην Αγία Πεδαγή για τους αγωγούς του νερού κλπ. Που είναι 3 εκατομμύρια. Πριν από 15 μέρες περάσαμε να φτιάξουμε τα σκουπίδια. 7 εκατομμύρια. Έβαλα εγώ και ένα ποσό απόψε 300.290. Για τα αντικείμενα που ορισμένα τα θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε τον περιφερειακό δρόμο, τον ταμό εκεί κλπ. Για να γίνουν αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις για τα σκουπίδια, για το Ναγία Πελαγία και άλλες δύο που έρχονται για τους βιολογικούς που είναι σημαντικό για να έχουμε ανάπτυξη στερεά μικρά απόβλητα, δηλαδή σκουπίδια και περιττώματα, για να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, πρέπει να λύσουμε το θέμα του σκουπιδιού, την πραγματική ανάπτυξη και τον τουρισμό και πώς το λέτε, ας πούμε. Αποχέτευση. Δεν ακόμα πιο σκληρά. Να μην τρέχουν τα σκατά στη θάλασσα, όπως λέω στις πέτσες και στην Ήδρα. Αυτό χρειάστηκε πολλά χρόνια, δυστυχώς, αγώνα και μελέτες. Γιατί οι παλιές αδειοδοτήσεις που ήταν 5-6 φέρνουν είναι 37. Αυτό σημαίνει ότι αντί να μας βοηθάνε κάποιοι, η παρούσα, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη κυβέρνηση και όλοι οι γραφειοκράτες προσθέτουν στη δουλειά μας τρομερές αδειοδοτήσεις που για μένα στο πρώτο και στα ίσια μερικές φορές σημαίνει και τρομερές μικροοικονόμες για κάποιους. Είναι απέναντι του δημοκράτους, είναι απέναντι του πολλοί υπάλληλοι, οι οποίοι τους έχουν κοπεί τα χέρια για το πόδι που έρχονται από 1500 με 3000 ευρώ και σου λέει, εγώ καταστράφηκα, ας κατασταθούν και τα κύθρα, ας καταστραφεί και ο Δήμος, η Περιφέρεια και όλος ο κόσμος. Αυτό δεν είναι βέβαια σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα προχωράνε. Ο δρόμος υποκρατήθηκε, το ξέρετε, και ξεκινάει σε λίγες μέρες. Αλλά και το αεροδρόμιο διότι με 450 γέας και ξεκινάνε τις μελέτες για να μεγαλώσει ο διάδρομος κατά πάσα μέτρα. Προκειμένου από τα τσάρτερ, ας πούμε, από την Ιταλία, την Ορβηγία, μπορούν να πήγαινε στη Ρόδο, στην Κόβο, που λέω εγώ και στη Λίλη. Θα έχουν και εδώ. Έχουν μια σοβαρή συνεργασία πρώτος και δεύτερος βαθμός. Μπορεί να γίνει και καλύτερη και πρέπει να γίνει καλύτερη άμα στο επιτρέψουμε
είχε συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε πολλά λόγια του αέρος, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε προσωρινοί, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου προσωρινό, είμαστε συνταγματικοί, πέρασε σχετικά από κάποιους, κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις και την παραδείγεις στον επόμενο. Η ουσία είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη συνεργασία όλων και μια ενότητα, αν μου επιτρέπετε να πω τη λέξη, όχι πριν τις εκλογές που είναι αυτές ή πριν τις προηγούμενες, αλλά μετά 26 του μηνός, όποιος και αν είναι δήμαρχος. Όποιος και αν είναι περιφερειάς ή περιφερειάς, μπορεί να μην είναι 26. Μπορεί ο Κούλης να είναι ή να μην είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Όποιος και αν είναι όμως 26, πρέπει να υπάρχει μια ενότητα μέσα από τις διαφορές για να πάρουν μπροστά τα κύθια. Αν δεν υπάρχει μια ενότητα, γιατί αν διαβάσετε τα προγράμματα μας, όλοι περίπου τα ίδια λένε να γίνουν στα κύθια. Η ουσία είναι τι μπορούμε να κάνουμε, όχι τι λένε. Άλλο το τάξιμο και άλλο το δώσιμο και άλλο το λέγει και άλλο το πράττουμε. Εγώ χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας. Θεωρώ ότι η υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά από τη Ματίνα και τα δικά μας παιδιά του Γεωπόνου. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι καταπληκτικά παιδιά, καλοί επιστήμονες. Και αυτοί που κομμένα τα πόδια του και τα χέρια του πλέον είναι. Αλλά είναι εδώ και αυτό δείχνει ότι ειδικά αυτή η διεύθυνση, γιατί στη Σάρα δεν πάζουμε λίγο. Είναι πιο φρικτά τα πράγματα και πιο διαφορετικά. Αυτοί εδώ έχουν μεγάλη τρέλα. Με την αμερουργία, με το μιλήσια, μετά. Τώρα που τη βρίσκουν αυτή την όρεξη, νομίζω ότι δεν κοιτάζονται στον καθένα και δίνουν λογαριασμό στη συνείδησή του και γι' αυτό ήθελα να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Λέω για όλους και υγεία πάνω απ' όλα και μετά από όλα τα άλλα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαστε εμείς και θα καθίσουμε όλοι εδώ και θα σας ό,τι θέλετε.